εκπροσωπώντας και μια σειρά άλλα σωματεία. Κύριε Βέρα, με συγχωρείτε, τρία λεπτά να έχετε την καλοσύνη, έτσι. Ζητώ συγγνώμη. Και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας. Επειδή υπόθηκε για ομίλους και ομάδες, θα μπορούσαμε να είμαστε μια ομάδα ή ένας όμιλος αστέγων εκπαιδευτικών, θα μπορούσαμε να μιλάμε γι' αυτό, αλλά είμαστε σωματεία εργαζομένων, σκληρά εργαζομένων εκπαιδευτικών, που έχουν ένα πολύ υπεύθυνο έργο, όχι μόνο την εκμάθηση, αλλά τη διαπαιδαγώγηση, αυτό είναι το κύριο, των παιδιών σας. Η περιφέρεια θεωρούμε ότι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, ώστε να δώσει επιτέλους λύση στο ζήτημα της στέγασης νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Αυτό το θέμα θέλουμε να θίξουμε σήμερα και νομίζω, από τη στιγμή που υπόθηκε η σημασία του να τηρούνται οι νόμοι, ότι υπάρχει δέσμευση του Περιφερειάρχη μέσω της στήρησης νομοθεσίας που θα αναφέρω μετά και οι συνάδελφοι από αύριο, οι άστεγοι, θα έχουν και ζήτηση και στέγαση από την Περιφέρεια και τους Δήμους. Οι αριθμοί τα λένε όλα. Χίλιες παρετήσεις αναπληρωτών και αναπληρωτριών την περσινή σχολική χρονιά, ακόμα κι αν αυτό οδηγεί σε ποινή μη προσλήψης τους για δύο χρόνια, αφού αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος διαβίωσης. Το ίδιο θα γίνει και φέτος, να είστε σίγουροι. Εκατοντάδες οι θέσεις που προσφερνά ο πίνακας στη διαδικασία των μόνιμων διορισμών για τον ίδιο λόγο. Για παράδειγμα, στο δικό μου κλάδο, στους βιολόγους, διορίστηκαν φέτος 133 και έφτασε να διοριστεί και ο αριθμός 382 στον πίνακα, δηλαδή προσπέρασε 249 εκπαιδευτικούς που δήλωσαν μόνο κοντά στο σπίτι τους. 776 ευρώ καθαρά ο πρώτος μισθός των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για δύο χρόνια. 953 ευρώ ο πρώτος μισθός αναπληρωτών οι οποίοι είναι άνεργοι το καλοκαίρι και στην καλύτερη περίπτωση παίρνουν επίδομα των 500 ευρώ, ενώ δεν ξέρουν αν, πού και πότε θα ξαναπροσληφθούν. Ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια για ενοικίαση και αυτά σε εξωφρενικά ψηλά νίκια. Και μιλάμε για 2.320 νεοδιόριστους φέτος στην Αττική, 6.840 αναπληρωτές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική, περίπου μισή από την επαρχία, και σήμερα περιμένουμε περίπου 15.000 αναπληρωτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού, η μισή θα είναι σίγουρα στην Αττική, άρα μιλάμε για μια πόλη. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Το 2024 εκπαιδευτικοί μένουν σε αυτοκίνητα, παγκάκια και σκηνές επειδή δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν. Ξοδεύουν υπέρογκα ποσά μέχρι και 100 ευρώ τη μέρα σε ξενοδοχεία και σπίτια βραχίδιας μίσθωσης, γιατί δεν ξέρουν σε ποιο δήμο σχολείο θα είναι, δεν ξέρουμε για πόσες μέρες ακόμα. Με τον πρώτο μισθό να μπαίνει στην καλύτερη περίπτωση μετά από 40 μέρες από σήμερα. Αυτά είναι μερικά από τα φαινόμενα που οδηγούν νέους και νέες εκπαιδευτικούς να εγκαταλείπουν αυτό που σπούδασαν και αγαπάνε. Τουλάχιστον τα 2/3, ίσως και παραπάνω του μισθού μας, ξοδεύεται για να μπορούμε να έχουμε ένα σπίτι να μείνουμε και να υπάρχει ρεύμα και νερό μέσα σε αυτό. Με την τεράστια ακρίβεια να τσακίζει τους εδώ και χρόνια καθυλωμένους μισθούς μας. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια, να ξέρετε, πήραμε αυξήσεις κοροϊδία περίπου 40 ευρώ. Τα προβλήματα στη διαμονή και τη διαβίωση των εκπαιδευτικών συνεχώς μεγαλώνουν και η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Με πολύ αγώνα πραγματικά έχουμε κάποιες κατακτήσεις, όπως την ΕΛΜΕ Πειραιά, με το επίδομα διαβίωση που καταφέραμε να δίνεται σε 4 από τα νησιά του Αργοσαρονικού, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες, μόνο βέβαια στους αναπληρωτές. Επισημαίνουμε ότι θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η ομαλή έναρξη και λειτουργία των σχολείων που θα πάνε τα παιδιά σας, αν δεν δοθεί λύση στο πρόβλημα για την αξιοπρεπή διαμονή στέγαση της ψυχής τους, του προσωπικού τους, δηλαδή των εκπαιδευτικών. Ο αγώνας για δίκτυ προστασίας με συγκεκριμένα μέτρα για τη στέγαση των εκπαιδευτικών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι ανάγκη. Ειδικά η περιφέρεια έχει ευθύνη, διαχειρίζεται πάρα πολλά χρήματα, μεγάλα κονδύλια που πρέπει να πάνε επιτέλους στις ανάγκες μας. Διεκδικούμε από την περιφέρεια και τους δήμους και θα θέλαμε η περιφέρεια να πάρει συγκεκριμένη θέση για αυτές τις διεκδικήσεις που θα αναφέρω παρακάτω, τα εξής. 1. Προσωρινή ενοικίαση δωματίων, ξενοδοχείων ή άλλων για τη διαμονή τώρα των πρώτων ημερών. Αυτό είναι για τώρα. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Επειδή ανέφερε και ο Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στα αστικά καθεστώτα ή στα δημοκρατικά καθεστώτα εφαρμόζονται οι νόμοι,
καλούμε να εφαρμοστεί σε κάθε Δήμο και σε κάθε περιφέρεια το άρθρο 32 του νόμου 4483 του 2017, χωρίς περιορισμούς, για παροχή δωρεάν σύντησης και καταλήμματος διαμονής στους εκπαιδευτικούς, αξιοποιώντας και την απόφαση που πήρε η ΚΕΔΕ στις 15 Μαΐου του 2024 για ένταξη και των νεοδιόριστων συναδέλφων πέρα από τους αναπληρωτές στη ρύθμιση. 3. Μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση για τη στέγαση των εκπαιδευτικών, να δοθεί επίδομα ενοικίου 300 ευρώ για όλους τους εκπαιδευτικούς μόνιμους νεοδιόριστους και αναπληρωτές, οι οποίοι εργάζονται εκτός της περιοχής μόνιμης κατοικίας τους. Και 4. Αξιοποίηση δομών για την κατασκευή κατοικιών για εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχει μόνιμη λύση του προβλήματος της στέγασης. Κλείνοντας, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στα παιδιά σας. Για να στηριχτούμε λοιπόν σε αυτό το σπουδαίο παιδαγωγικό μας έργο, θέλουμε όταν ασκούμε αυτό το έργο να μην έχουμε στο κεφάλι μας αν θα μπορούμε να πληρώσουμε τον νίκη, αν θα μπορούμε να φάμε, αν θα μπορούμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας, πού θα μείνουμε, γιατί δυστυχώς αυτά απασχολούν τους συναδέλφους σήμερα, ειδικά αναπληρωτές και νεοδιόριστους. Ευχαριστώ.